των κοινωνιακών νοσοκομείων της Ελλάδας, με καθηγητές πανεπιστημίου, με καθηγητή του νοσοκομείου, με την διευθυντή της νοσοκομείας, με τον καθηγητή διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Αλλά αυτό που είναι πραγματικά αποτελεσματικό είναι ότι ακόμα και στο ένα από τα ωραιότερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας υπάρχει υποστελέχωση και σε επίπεδο νοσηλευτικού και σε επίπεδο ιατρικού προσωπικού, ίσως λιγότερο, υποστελέχωση σε επίπεδο καθηγητών πανεπιστημίων και άλλων επιπέδων της ιατρικού προσωπικού. Πράγμα που επιβεβαιώνει το σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση της χρηματοδότησης της υγείας με να φτάσει στο 7,5% του καθεστώτος του ΔΕΗ και ανακατεύθυνση της άλλων πηγών ισχυρής χρηματοδότησης, γιατί διαφορετικά ακόμα και τα καλύτερα νοσοκομεία μας, ακόμα και οι καλύτερες δυνατότητες που μπορεί να έχουμε, θα οδηγηθούμε σε κατάρρευση του συστήματος. Επίσης έγινε πολύ σαφές ότι στην πόλη της Λάρισας, και πάνω και σε ολόκληρο το νομό, δεν υπάρχουν επαρκείς δομές πρωτοβάθμιας κορδιακής υγείας. Ελπίζω ότι όλοι οι συνάνθρωποι μας, οι συντοπίτες, γιατί εγώ είμαι Θεσσαλή, θα καταλάβουν ότι αυτή τη φορά, ακόμα και μόνο για τη βελτίωση του συστήματος υγείας, πρέπει να στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ιδανικά περιμένουμε αναστροφή. Αλλά αν δεν μπορέσουμε αυτό, τουλάχιστον έχουμε μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση, ώστε να μπορούμε να περάσουμε πράγματα προς όφελος όλων των ειδικών. Ευχαριστούμε.